κοινωνική και ταξική εξέγερση που ξέσπασε το Δεκέμβριο του 2008 με αφορμή την κρατική δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου στα Εξάρχεια αποτελεί ένα κορυφαίο πολιτικό, ιστορικό και κοινωνικό γεγονός. Αποτελεί την απόδειξη πως η εξουσία του κράτους και του κεφάλαιου δεν είναι άτρωτη. Η συμβολή των αναρχικών στο ξέσπασμα της εξέγερσης και στους αγώνες που προηγήθηκαν προετοιμάζοντάς την υπήρξε καθοριστική. Παρ' όλα αυτά, ως αναρχικοί, ο στόχος μας δεν είναι να επαναλάβουμε την εξέγερση ή τον εαυτό μας μέσα σε αυτή. Ο στόχος μας είναι να ξεπεράσουμε την αποσπασματικότητα της δράσης, τον αφορμαλισμό, την καταγγελτικότητα και την εξεγερσιακότητα. Στόχος μας είναι να θέσουμε με ρεαλιστικούς όρους την προοπτική της κοινωνικής επανάστασης. Οι εκλογές της 7ης Ιούλη αποτέλεσαν το σημείο για την ανανέωση και την επιτάχυνση της επίθεσης του κράτους και των αφεντικών στη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Το δόγμα νόμος και τάξη που επιχειρεί σήμερα να επιβάλλει η νεοφασιστική κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πατάει στα πραγμένα της προηγούμενης σοσιαλδημοκρατικής διαχείρισης. Πατάει πάνω στην επιχείρηση απονεύρωσης των κοινωνικών και ταξικών αγώνων. Πατάει πάνω στα δεκάδες κατασταλτικά χτυπήματα που η προηγούμενη κυβέρνηση ήταν υπεύθυνη για αυτά. Πατάει πάνω στη μυρολατρεία και στην ιτοπάθεια που άφησαν πίσω τους οι ψευδεστήσεις για μια άλλη διαχείριση του κράτους και του καπιταλισμού από τη σοσιαλδημοκρατική εκδοχή του σύγχρονου ολοκληρωτισμού. Αυτός ο νέος κύκλος κατασταλτικών επιχειρήσεων εναντίον των καταλήψεων και των αυτοοργανωμένων δομών προσφύγων και μεταναστών ξεκίνησε στις 26 Αυγούστου με την επιχείρηση εκένωσης 4 καταλήψεων στη γειτονιά των Εξαρχείων. Ακολούθησε η εισβολή και στρατοπέδευση των αστυνομικών δυνάμεων στη γειτονιά των Εξαρχείων με στόχο την τρομοκράτηση όλης της γειτονιάς, καθώς έχουν επιδοθεί σε μία σειρά από ομοφοβικές και σεξιστικές επιθέσεις εναντίον θαμώνων, γειτόνων, εργαζόμενων. Ταυτόχρονα, οι αστυνομικές εισβολές και επιχειρήσεις συνεχίστηκαν τόσο στην Αθήνα όσο και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Στις 15 του Νοέμβρη έχουμε την εισβολή των αστυνομικών δυνάμεων στο προάβλιο της ΑΣΟΕ και το χτύπημα των φοιτητών οι οποίοι διαμαρτύρονταν για το lockout της σχολής. Το τελεσίγραφο που εξέδωσε το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως εναντίον των καταλήψεων δεν μας εξέπληξε ως προς την ουσία του, καθώς ήδη βρισκόμαστε σε διαδικασία κινητοποίησης από το καλοκαίρι απέναντι στην κατασταλτική επιχείρηση η οποία μας στοχεύει ευθέως. Ούτε όμως και μας τρομοκράτησε. Την 5η του Δεκέμβρη, η μέρα λήξης του τελεσίγραφου μας βρήκε στους δρόμους να διαδηλώνουμε την αλληλεγγύη μας στις καταλήψεις, καθώς επίσης και την 6η Δεκέμβρη να δίνουμε το δυναμικό παρόν μαζί με άλλους συντρόφους και συντρόφισσες στη διαδήλωση για τα 11 χρόνια από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Η συνολική κατασταλτική επιχείρηση εναντίον των κοινωνικών και ταξικών αγώνων και ιδιαίτερα εναντίον των αρχικού και αντιοξιαστικού κινήματος θεωρούμε πως θα ενταθεί και θα κλιμακωθεί το επόμενο διάστημα. Εξάλλου, ο στόχος αυτής της επίθεσης είναι το συντριπτικό χτύπημα του αναρχικού και αντιοξιαστικού αγώνα συνολικά. Από την πλευρά μας όμως, πιστεύουμε πως όσα χτυπήματα και αν δεχτεί το αναρχικό κίνημα, υπάρχουν αγωνιστές και αγωνίστριες σε όλο τον ελλαδικό χώρο, οι οποίοι ούτε τρομοκρατούνται ούτε λιποψυχούν. Το αναρχικό κίνημα στην Ελλάδα έχει πλέον 50 χρόνια ιστορία. Έχει τους δικούς του νεκρούς, τους δικούς του φυλακισμένους, τους δικούς του βασανισμένους. Το αίμα δεν το ξεπλένουν οι άβρες της ελληνικής αστυνομίας. Η μνήμη δεν είναι σκουπίδι. Στο τέλος του δρόμου, εμείς θα νικήσουμε. I'm dreaming.